εκεί. Εδώ πρέπει τώρα να βιαστούνε. Εδώ πρέπει να βιαστούνε. Πρέπει να βιαστούνε. Πάλι κόλλησαν. Έλα Γιώργο μου, μην το βάζεις κάτω. Έλα. Είναι πιο πίσω. Για άλλο λίγο. Δώσ' του χώρο. Δώσ' του χώρο. Ρε μην τσοδώσε με τα χέρια πίσω. Δώσ' από πίσω. Κάνω χειρότερο καθώ. Πάρε με στόμ. Πάρε με στόμ. Πάρε με. Περίμενε. Φυσικόνεσαι. Κωνσταντίνος ετοιμάζεται για τη δεύτερη βολή ενώ ο Γιώργος προσπαθεί να ανέβει. Κωνσταντίνος χτυπάει, όχι. Γιώργος προσπαθεί να κρατηθεί. Κρατιέται. Πρέπει να βγάλει το σωσίβιο. Αν βγάλουν το σωσίβιο τώρα και βγάζουν το σωσίβιο. Ενώ ο Κωνσταντίνος ανεβαίνει. Όλο το πλεονέκτημά τους πλέον. Δώστε τα όλα τώρα. Οι ομάδες της ζούγκλας το χάνουν. Αν δεν βάλουν αυτή τη βολή θα βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Ο Κωνσταντίνος πρέπει να βάλει αυτή τη βολή. Βάλε χέρια γρήγορα. Πάνε ανάποδα. Ενώ έχουν κατεβάσει το σύμβο πάει ανάποδα η σχεδία. Είναι λάθος η τεχνική. Προσπαθούν να το ξαναβρούνε. Κωνσταντίνος ετοιμάζεται. Είναι ακόμη ήρεμος, δεν τους έχουν πλησιάσει. Χτυπάει! Όχι! Μίτσο! Το σωσίβιο το μαζεύει ο Δημήτρης και φεύγουν. Τελική ευθεία. Κωνσταντίνος πηγαίνει προς τη σχεδία και ο Γιώργος και ο Δημήτρης φτάνουν προς τον τερματισμό. Ό,τι πλεονέκτημα χρονικό είχαν αποκτήσει οι ομάδες της ζούγκλας το χάνουν τώρα. Άλλη μια βολή θα κάνει ήρεμος ο Κωνσταντίνος. Έλα Μίτσο, κάνε το θαύμα σου, Μίτσο, κάνε το θαύμα σου. Σηκώνεται. Κωνσταντίνος. Λίγο πριν την βολή. Τις ηρεμίες θα την ονόμαζα γιατί τον έφτασα. Τη χτυπάει και πέφτει έξω. Πλέον από εδώ αρχίζει το άγχος το μεγάλο. Έλα Μίτσο, κάτι τα φαντάρα σου, Μίτσο, δώσει. Ποιος θα χτυπήσει. Δημήτρης σηκώνει. Δημήτρης σηκώνει το σωσίβιο. Δημήτρης προσπαθεί να ισορροπήσει. Είναι δύσκολο. Δημήτρης προσπαθεί να ισορροπήσει. Ποιος θα φύγει από εδώ. Όχι. Ξαναβουτάει. Κωνσταντίνος. Αν θα έλεγε κανείς ποιος έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία αυτή τη στιγμή από το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Κωνσταντίνος είναι η τρίτη φορά που το κάνει. Ο Γιώργος 2. Ο Κωνσταντίνος τι πάει. Όχι. Όχι. Από εδώ που βρίσκομαι φαινόταν ότι έμπαινε το ξύλινο πύρο. Δημήτρης. Δώστε μου. Δεν μπορεί να ρίξει ο Γιώργος. Ο Γιώργος λέει δώσ' μου την νίκη στον Δημήτρη, δώσ' μου την νίκη. Έλα ρε Ειρήνη, έλα ρε Ειρήνη. Ανάσα κοντά, ανάσα. Έλα ρε Μιχαλά. Πάμε τώρα παιδιά, πάμε! Έχουμε χρόνο! Από πόσο δύσκολη θέση θα βγει ο αρχηγός της κάθε ομάδας, ο Δημήτρης είναι κουρασμένος. Πέφτει, χτυπάει στο ξύλο. Σε παρακαλώ, λέει ο Γιώργος, κάντο. Όχι. Κωνσταντίνε! Πώς τα καλά το πας, Κώστα! Πώς τα καλά το πας! Κωνσταντίνε! Κωνσταντίνος ξανανεβαίνει. Κωνσταντίνος και η Ειρήνη δεν λένε πολλά. Δεν μιλάνε. Ξέρουν ότι μία βολή είναι. Κωνσταντίνος χτυπάει. Όχι. Είναι τόσο δύσκολο. Δημήτρης! Όχι. Και μπαίνει ο Γιώργος. Θα προσπαθήσει ο Γιώργος. Πάει να πάρει το σωσίβιο. Ο παίκτης που παίρνει το σωσίβιο είναι και αυτός που έχει το δικαίωμα να ρίξει. Γιώργο, πιάστο και πέτατο πιο κοντά στη σχεδία. Κωνσταντίνος. Φεύγει η σχεδία. Γλιστράει ο Δημήτρης. Φανταστείτε πόσο κουρασμένοι είναι. Εξουθενωμένοι κυριολεκτικά. Είναι τόσο δύσκολα τα αγωνίσματα στο Nomads. Το λέγαμε από την αρχή. Κωνσταντίνος, άλλο ένα σωσίβιο. Που δεν μπαίνει. Γιώργη μου, έλα ρε Γιώργη μου, έλα. Έλα ρε Γιώργαρα, έλα. Αν ο Γιώργος σώσει τον ίδιο του τον εαυτό, πολύ λάθος βέβαια.
Ο Γιώργος κρατάει στα χέρια την ηρεμία του. Νομίζω ότι θα ονόμαζα την Τρίτη την καραντίνα του αρχηγού. Διότι η ομάδα που βγάζει δύο υποψηφίους και βγαίνει από αυτή τη σημερινή μέρα, ο αρχηγός δίνει τον έναν από τους δύο. Οπότε είναι η μοναδική μέρα που έρχεται σε τέτοια δύσκολη θέση. Κωνσταντίνος χτυπάει, όχι. Αύριο η ομάδα που θα χάσει τον αγώνα δεύτερης εισαγωγής θα ψηφίσει όλη η ομάδα που θα φύγει. Οπότε δεν έχει τόσο ευθύνη ο αρχηγός. Και όλος κρατάει τη μοίρα του στα χέρια του για σήμερα, κυριολεκτικά χτυπάει πολύ μακριά. Ειρήνη Δημήτρης. Ο Κωνσταντίνος εξουθενωμένος ανεβαίνει για άλλη μια φορά σχεδία. Παίρνει αναπνοές Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος! Όχι! Απίστευτο! 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 Γιώργο, ήρεμα! Ήρεμα! Άλλη μία! Γιώργος. 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 Ναι. Α! Τόσο κοντά. Και φεύγει ο Δημήτρης. Γλιστράνε και οι σχεδίες. Πολύ νερό πλέον πάνω. Κωνσταντίνος παίρνει ακριβώς το ίδιο στυλ με προηγουμένως. Παίρνει αναπνοές, θέλει ηρεμία. Χτυπάει πολύ μακριά. Πόσο απογοητευτικό είναι όλο αυτό. Κράτα Γιώργη, κράτα. Έλα ρε Γιώργο. Μπράβο, έτσι μπράβο. Έλα πάνω Γιώργη, έλα πάνω. Και εσύ Γιώργο πρέπει να ανέβεις. Γιώργη, κράτα το εσύ, κράτα το. Περάσε αρκετή ώρα. Πόσο κουρασμένοι θα είναι πραγματικά, πόσο κουρασμένοι είναι. Δημήτρης. Δημήτρης. Κραυγάζει ο Γιώργος. Δημήτρης. Όχι, πολύ μακριά. Γιώργο! Γιώργο! Γιώργο, είσαι καλά! Πάμε Γιώργη! Έλα, μην το φρίγω, έλα, έλα. Πάμε Γιώργη, κράτα! Ο Γιώργος βγάζει ένα από τις κραυγές. Δεν μπορούν να καταλάβουν ούτε οι συμπαίκτες του τι έχει. Νομίζουμε ότι έχει χτυπήσει, αλλά δεν πρέπει να είναι χτύπημα. Ποια είναι το πρόσωπό του, δεν έχουμε καταλάβει. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τίποτα. Ότι το κάνει μόνο από... Δημήτρης, Δημήτρης! Και περνάει! Περνάει! Απίστευτο! Απίστευτο, Δημήτρης ανεβαίνει πάνω. Απίστευτο! Απίστευτο! Για άλλη μία φορά οι ομάδες της ζούγκλας θα βρεθούν σε αυτή τη δύσκολη θέση. Εκεί που πήγαν λίγο να χαρούνε, σήμερα ξαναμπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.